Σας χαιρετώ από το κινητό. Θα σας πω. Γεια σας Χριστίνα εδώ και τους καινούριους φίλους. Έφυγα από το σπίτι σήμερα για να πάω στην ίδρυυση να κάνω μια μεταβίβαση ρολογιού και έφυγα πολύ με τα κλειδιά, λεφτά, κινητό. Και μου λέει η μάνα μου, όχι λέει, θα πιούμε και ένα καφέ γιατί ήρθαμε ως εδώ. Οπότε με το κινητό, γιατί δεν έχω κάμερα μαζί μου, και πάμε παραλία Μπαξέ Τσιφλίκη για ένα καφεδάκι. Είμαι νέος επιβάτης Δήμο Θερμαϊκού, Μπαξέ Τσιφλίκη, έτσι στα ωραία. Πάμε.
Όχι απλά ήπιαμε το καφεδάκι μας, κάναμε και γνωριμίες, πιάσαμε και φιλίες με κάτι κυρίες εδώ που μένουν μόνοι μας στους νέους επιβάτες και κάναμε φιλίες κανονικά, ανταλλάξαμε και τηλέφωνα. Τι να σας λέω! Γεια σας! Τι κάνετε? Ταμπουρωμένοι πάλι, φασκιωμένοι μάλλον. Φασκιωμένοι, φουλ φασκιωμένοι. Με τα καπέλα μου και τα γυαλιά μου. Πάω κόσμος. Είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί με το που ξεκίνησα για κόσμος έκανε δρόσεις σε λίγο και συνέφιασε. Ευτυχώς. Κορίτσι, τι γουστό έχει. Να δω το κορίτσι. Τι συλλογή κάνει, το παρθενάκι, το έτερο. Συλλογή. Αχ, το παιδί μου! Τα απλά τις αρέσουν, έτσι. Συλλοδείκτηση. Ναι. Όχι, δεν συλλοδείκτηση. Συλλοδείκτηση. Τόσο μικρούλι, τόσο κοντούλι. Α, ναι, το βάζει. Αχ, ναι, το βάζει, δεν το βάζει. Είναι διαβαστερό το κορίτσι. Δεν απλά τη αρέσουν. Διαβαστερό που το στανιώνει. Άλλε συλλογοδείκτε τη αρέσουν. Ναι, πολύ. Αχ, που να δει πα. Συλλογοδείκτε. Τι κανάκι.
Είναι αυτό το τέτοιο της. Συλλέκτης. Σε πήρα την τελευταία στιγμή, λέω. Δεν πειράζει. Εγώ, εντάξει, είχα επίφανη, οπότε μια χαρά, μια χαρά. Ναι, και λέω, κάτσε. Για να είμαι ειλικρινής, λέω θα πάω να ψωνίσω, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω στους κυλίτες. Ναι. Γιατί πάω και κάθομαι και κοιμάμαι. Και έπρεπε να με, δηλαδή, πετώντας. Πετώντας. Λέω, δεν έχω τίποτα να χάσω, θα κοιμάς. Ναι, δεν έχω. Εσύ πάτη θα παίρνεις, εγώ θα το βολεύω. Μη σε νοιάζει. Βέβαια, όπου πηγαίνω ξεχνάω πράγματα. Ήδη είχα ξεχάσει το καπελίνο μου. Ευτυχώς το περνάω στο χέρι και πάω να βρω τη φίλη μου ξανά. Μάθες μυρίζουν κανέλα και λουκουμάδες. Έχεις self-service. Κάθεσαι και παραγγέλνεις έτσι. Τι καλή φάση! Αχώ! Αχώ! Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε. Το θέλω! Μου λέει, το θέλω! Κάτσε να δω! Έλα ρε! Καλή φάση! Τι δύο συζητήσει, συγγνώμη. Για τα μωρά. Τα δύο. Α! Τα δύο, τα δύο. Α! Τρόμαξε. Έκανες μακαρόνια, δεν θέλεις, έτσι. Όχι, εντάξει, για σένα θα έπαιρνα.
myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Just don't be ignored, go ask for more.
free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. Τώρα θα σας πω, θα βρω ένα σημείο λίγο να κάτσω. Όταν είμαι έξω δεν θέλω να γυρίσω σπίτι καθόλου, καθόλου παιδιά, κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Κάπως πρέπει να το βρω να το συνδυάσω να το κάνω επάγγελμα, τι να κάνω να γίνω ξεναγός. Πολύ το σκέφτομαι σοβαρά, αλλά πρέπει να έχεις τελειώσει κάτι σε ιστορικό, κάτι σε αρχαιολογία. Κάπως να πάρεις μια επάρκεια. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι πολύ στα σοβαρά. Και να πω ότι έχω μια γλωσσομάθεια, ευρυμάθεια στις γλώσσες. Όχι, τα αγγλικά μου είναι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Και τώρα προσπαθώ λίγο να ξαναπιάσω τα γαλλικά. Που δεν τα μιλάω καλά ρε παιδί μου, ξυλοκαταλαβαίνω, αλλά δεν τα μιλάω καλά. Για σκεφτείτε, τι δουλειές υπάρχουν που να είσαι συνέχεια έξω. Θα μου πεις delivery. Μπορείς να γίνεις πολιτής. Μπορείς. Μπορείς, δεν έχω προϋπηρεσία. Να γίνεις πολιτής και να γυρνάς, αυτό που έκανε ο μπαμπάς μου. Αλλά δεν μπορείς να λείπεις πάρα πολύ. Τρεις φορές, πια στα βγούκι κούρευτο, τι σας λέω. Κάτι θα βρω στη ζωή μου που να συνδυάζω αγάπη και βιοπορισμό. Κάπως θα τα φέρω βόλτα. Πού να σας ακουμπήσω, δεν ξέρω. Πού να σας ακουμπήσω. Να σας ακουμπήσω και να σας μιλήσω λίγο έτσι, ελπίζω να μην κάνει παράσιτα. Πήρα να δροσιστώ λίγο ένα αναψυκτικούλι από τα Tiger, που ξέρω ότι δεν τα έχουν τίγκα στη ζάχαρη και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι τύπου γκαζόζα με λίγο λάιμ μέσα. Πολύ ευχάριστο και δροσιστικό και ίσα ίσα γλυκούλι για να νιώθεις ότι πίνεις κάτι διαφορετικό, να μην κατέβει μόνο κοπανιά. Είδα την κολλητούλα μου την Τζέννη. Η Τζέννη είναι η αδερφή μου. Μεγαλώσαμε μαζί,
από τα 6 μας χρόνια είμαστε μαζί. Αλλά τα τελευταία 8 χρόνια ζει μόνη μας στην Σουηδία. Και μου λείπει αφάνταστα. Είναι μεγάλη η απόσταση, είναι ακριβή η χώρα η Σουηδία για να μπορώ κι εγώ να πηγαίνω έρχομαι. Εύχομαι κάποτε να καταφέρω και να μπορώ να πηγαίνω κι εγώ, να κατεβαίνει και εκείνη, κάπως να το κάνουμε. Τώρα εδώ εγώ βλέπω κάτι που δεν μ' αρέσει, που έχουν βάλει παγίδες για τα πουλιά, για να μην φωλιάζουν στις γωνίες του κτηρίου. Με ενοχλεί εμένα αυτό για κάποιο λόγο. Καταλαβαίνω ότι είναι για λόγους υγιεινής, αλλά λίγο με στεναχωρεί, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έχει έρθει η Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και Θεσσαλονίκη. Έχει έρθει η Ελλάδα, Θεσσαλονίκη κυρίως. Αλλά είναι εξής, έχει την οικογένεια να πάνε και διακοπές, να πάνε να δουν και συγγενείς κλπ. Και πίνουμε κάποια καφεδάκια εμβόλυμα. Ήπιαμε το δεύτερο μας καφεδάκι για φέτος και θα μείνει λίγο παραπάνω από ότι θα την προλάβω και για τρίτο. Μακάρι παιδιά, fingers crossed, μακάρι να μπορούσα να τη δω άλλη μια φορά. Χαρά και απέραντη μελαγχολία ταυτόχρονα. Θέλω να βάλω τα κλάματα, θέλω να κλαίω συνέχεια που την έχω μακριά. Είμαι χαρούμενη που περνάει καλά, είμαι χαρούμενη που είναι ευτυχισμένη. Δόξα τω Θεώ. Εγώ είμαι πολύ δυσαρεστημένη πάλι που... Γιατί δεν έφυγα κι εγώ άραγε. Ποτέ δεν είναι αργά. Το σκέφτομαι πολύ στα σοβαρά. Το σκεφτόμαστε πολύ στα σοβαρά με τον Μαθαίο. Αν βολέψει, αν έρθουν βολικά τα πράγματα, να φύγουμε κι εμείς από εδώ. Το σκεφτόμαστε. Θα μου πεις, α, η Ελλάδα είναι υπέροχη, σαν την Ελλάδα δεν έχει και λοιπά. Εντάξει, παιδιά, ό,τι ταιριάζει στον καθένα. Εμένα δεν μου ταιριάζει πολύ η Ελλάδα, δυστυχώς, για πάρα πολλά πράγματα. Δεν εξειδικεύω βέβαια τίποτα, ούτε αφορίζω τίποτα, αλλά ίσως εγώ να κουράστηκα. Είναι και αυτό στη μέση. Δηλαδή μου ένα κάλεσμα για φευγιό να σε φωνάζει να ξανοιχτείς. Σκέψεις που περνάνε το μυαλό μου. Θα δούμε. Λόγια του αέρα είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι σοβαρό. Λόγια του αέρα είναι φωναχτές σκέψεις, φωναχτές επιθυμίες. Θέλω τόσο πολύ να κάτσω έξω και να πιω κι άλλο καφέ και να δω κι άλλα πράγματα. Είμαι πορτογύρο. Είμαι πορτογύρο, λοιπόν, γι' αυτό κάντε ένα σεφτέ, να μεγαλώνει το κανάλι, να πάρει τα πάνω του, να στηρίξει κάποιες δαπάνες, για να κάνουμε περισσότερες ξεναγήσεις. Να χαίρεστε κι εσείς, να χαίρομαι κι εγώ, να σας παρασέρνω και δεν ξεχνάω, είπαμε όταν θα δροσίσει, να μαζευτούμε να κάνουμε περίπατο. Στην παραλία, η αρχή. Να μαζευτούμε να κάνουμε περίπατο. Δεν το ξεχνάω, απλά δεν θα βγει τώρα με τέτοιο καύσωνα. Δεν θα βγει. Λοιπόν. Πήρα και βιβλία. Πήρα και κάτι ψηλολόγια από το Tiger που ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα σας τα δείξω. Εν καιρό. Τα βιβλία θα σας τα δείξω στο Christy Rich. Να πάτε και από εκεί. Οι αγαπημένοι φίλοι του καναλιού και του Christy Rich που είστε, το έχετε δει πορτό, είστε και εδώ και εκεί. Τα ξέρετε τα μυστικά του Christy Rich. Το Christy Rich είναι το πιο σοφιστικό κανάλι, είναι το πιο λόγιο. Μιλάμε μόνο για βιβλία, για λογοτεχνία, τι διαβάζω, τι κάνω, τι αυτά. Με βοηθάει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ στο να μου δίνει κίνητρο να διαβάζω περισσότερο και να μην τεμπελιάζω και να λέω, Χριστίνα, δεν διάβασες αυτό το μήνα τίποτα. Πρέπει να διαβάσεις για να μιλήσεις και στα παιδιά για κάνα βιβλίο. Οπότε να πως όλα αυτά λειτουργούν σαν κίνητρο. Δηλαδή τα χόμπι σου γίνονται κίνητρο για να μην τελματώνεις σε μία ρουτίνα μονότονη. Κάπως έτσι. Τα κόσμος, το κόσμος, το Mediterranean κόσμος εδώ που έχουμε ανατολικά στη Θεσσαλονίκη είναι ακριβώς πίσω από το Fun Park. Εδώ. Είναι πίσω από το Fun Park
Μη μου ζητήσετε να πάω στο Λούνα Πάρκ, δεν θα περάσω καλά. Και είναι ακριβώς δύο βήματα, 5 λεπτά περπάτημα, 10 λεπτά περπάτημα να βάλω εγώ, από τα Τζάμπο, τα IKEA κλπ. Μεγάλη εξυπηρέτηση. Οπότε εγώ βγαίνω μετά ανατολικό σταθμό IKEA, παίρνω το τοπικό μου αστικό και γυρνάω σπίτι. Το πλάνο είναι να ξεκινήσω δίπλωμα. Ωρε γλέντια! Σας είπα, πρέπει να σκουμποθώ λίγο με το κομμάτι της συγκέντρωσης. Αχ, καλέ, την άλλη εβδομάδα έχω και γιατρό. Ένα-ένα τα θυμάμαι. Για μένα είναι η επόμενη εβδομάδα. Για σας δεν ξέρω πότε θα είναι, μέχρι να ανέβει αυτό το βίντεο. Βεβαίως, 8 του μηνός έχω γιατρό. Πρωί όμως, ευτυχώς. Να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, οπότε εκεί θα τα βάλουμε κάτω με τη γιατρό. Τα βάλουμε κάτω, θα συγκεντρωθούμε, να δούμε τι μπορώ να κάνω για βοήθημα. Για βοήθημα συγκέντρωσης. Φοράω τώρα κάτι αυτοκόλλητα αυτή τη στιγμή που είναι πολύ βοηθητικά, αλλά ίσως να δούμε για κάτι πιο δυνατό, γιατί έχω θέμα με την αφηρημάδα μου και ειδικά όταν θες να οδηγήσεις είναι πρόβλημα αυτό, δεν είναι, είναι επικίνδυνο, δεν είναι παιδική χαρά. Με το αυτοκίνητο σαν όχημα και σαν μηχανή και σαν σκάφος τα πηγαίνω πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ καλή στο χειρισμό του. Μια χαρά το έχω. Δεν ξέρω, το πρόβλημά μου είναι όταν θα βγω στους δρόμους. Δεν έχω δίπλωμα για να ξεχυθώ στους δρόμους. Οι δρόμοι με αγχώνουν. Γιατί προσέξτε τι γίνεται, ζούμε και στην Ελλάδα. Εγώ, αν ρε παιδί μου σε ένα σημείο θέλω να συγκεντρωθώ και να προσανατολιστώ και να δω από πού θα στρίψω, ο άλλος που θα τον καθυστερήσω θα με πει γίδι και θα αρχίσει να κορνάρει, να φωνάζει και να βρίζει. Εγώ αυτό το κάτι τέτοιο μπορώ να το διαχειριστώ σαν στρες? Ή θα έχω μονίμως το άγχος να ξέρω πού να πάω και πώς να πάω για να με βρίσουν οι άλλοι? Και πώς θα πέφτουν οι μπαταρίες μου? Πώς θα καταλαβαίνετε, πώς θα παθαίνω τα blackout του άγχους? Είναι αυτό. Θα πρέπει τσούκου τσούκου να αρχίσω να μαθαίνω έναν έναν τους δρόμους, να τους μαθαίνω απ' έξω, να τους αποστηθίζω, να τους μαθαίνω έναν έναν, να τους αποστηθίζω για να είμαι προνοητική και να μην πελαγώνω τελευταία στιγμή και πάλι λέγοντας. Τώρα εγώ το κάνω ολόκληρο σενάριο μες στο μυαλό μου, να προετοιμαστώ για να μπορέσω να μπω στη διαδικασία να βγω στις ελληνικές. Άντε να μην πω τη λέξη σκοτόστρα, να την πω. Για να βγω ρε παιδί μου στη βιάτζα και να είμαι σώα και αυλαβής και να μπορώ να το χειρίζομαι το πράγμα. Κάπως έτσι. Αλλά θέλω να περάσω στο επόμενο βήμα, να το κάνω το τόλμημα. Το θέλω. Κολατσιό από τον καρπό. Ινδοκάριδο λέει, με γεύση φράουλα. Εντάξει, ήθελα να το δοκιμάσω. Να πάρω δυνάμεις μέχρι να πάω σπίτι. Και θα μου πεις, καλά βρε κοπελιά, από την ερημιά που πας. Ναι, υπάρχει ένα σημείο ανάμεσα στο Mediterranean Cosmos και στο σταθμό IKEA και στα λοιπά που είναι μόνο χωράφια και είναι, μιλάμε για απόσταση μικρή, έτσι απλά είναι μέσα στα λαγκάδια. Στο βάθος δηλαδή είναι το Διαβαλκανικό, είναι τόσο δίπλα. Δηλαδή Διαβαλκανικό, IKEA, το IKEA, το κανονικό. Ας πούμε βλέπετε ότι αυτό είναι περιφραγμένο, ανήκει στο IKEA. Κάτι θα το κάνουν, προφανώς και κάτι θα το κάνουν, είναι ιδιωτικός χώρος. Και λοιπόν, το Διαβαλκανικό, τεράστιο. Και ακριβώς εκεί που ήμασταν, το
Flora Park και το Mediterranean Cosmos. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο δίπλα είναι. Εδώ το Mediterranean και εδώ το IKEA και το Διαβαλκανικό. Και στη μέση κάτι χωράφια. Και πας λίγο ζιγζάκ μέσα από τα πουρνάρια. Αυτό κάνεις. Όλοι το κάνουν αυτό. Όλοι το κάνουν αυτό. Αν δεν πας κατευθείαν φυτευτός με αμάξι στο Mediterranean Cosmos, θα το πας έτσι. Έχει και λεωφορείο, αλλά είναι ένα, τα ζώα μου αργά δηλαδή, μέχρι να το βρεις, να το πετύχεις. Εντάξει, Θεσσαλονίκη είσαι αφού. Χάλια όλα. Σουρλουλού μεγάλη. Και τώρα που είμαστε πίσω στο σπίτι, ελάτε να σας δείξω. Νάτα! 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 Μη! Αγάπες μου, είστε καλά? Τι είναι, μωρή? Τι είναι, μωρή? Τσίλι! Αυτός είναι ο Τσίλης. Αγάπη μου εσύ. Έλα, μωράκι μου. Μα Τσίλης. Παιδιά, ο Τσίλης. Καινούρια άφιξη της αυλής. Ψυχή μου όμορφη. Ψυχή μου όμορφη. Ψυχή μου όμορφη. Άντε το παιδάκι μου. Έλα, μωρό μου. Μπράβο. Έλα. Έλα, Κάρι. Κι ο Κάρι. Κι ο Κάρι. Έλα, να σε πάρω και σένα. Μια αγκαλίτσα. Να τους κι ο Κάρι. Ο Κάρι. Ο Κάρι. Έλα. Άντε, ο Κάρι. Ναι. Αγάπη μου. Τον Κάρι και τον Τζίλι τον έχουν υιοθετήσει τα γατιά έξω. Ο Γλύκας. Η μαμά τους είναι αυτή εδώ. Η Παρδαλή. Η Παρδάλου. Αυτή εδώ. Η οποία δεν τα θέλει άλλο. Τα μεγάλωσε. Υποπτεύουμε ότι ο μπαμπάς τους είναι ο Λέλος. Υποπτεύομαι. Και είναι η Παρδάλο. Η Παρδαλή. Η Παρδαλή. Νάτινα. Νάτινα. Πού είσαι, μωρή? Είναι πολύτεκνη, έκανε πολλά μωρά, τα μεγάλωσε σωστά. Τώρα τα μοιράζει. Έρχεται και τα αφήνει δεξιά και αριστερά, γιατί δεν το θέλει. Ωχ, την κουράσατε. Παιδί μου ζει. Παιδί μου ζει. Αγάπη μου ζει, αγαπουλίνη μου, αγάπη μου, κουκλάκια μου. Γεια. Από το σπίτι. Εδώ όπως βλέπετε στα παράθυρα δεν κολλάει καλά, αλλά δεν πειράζει. Έχω βάλει αυτό το φίλτρο που φιλτράρει και το και τις UV, τις ακτίνες του ηλίου. Πιτ. Τι είναι, αγάπη μου? Θα μιλήσεις στα παιδιά? Θα δείξουμε πραγματάκια τι πήραμε? Θα δείξουμε αυτά που πήραμε από Tiger και Ιανό. Τι είναι, μωρό μου? Εδώ θα κάτσουμε και θα τα δείξουμε. Κινητό μου. Μια χαρά, μια χαρά. Για δες, για σκέψου το. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πάμε να κάνουμε το haul μας. Ξεκινάω δείχνοντας την ίδια την τζαντούλα που έχω τα πράγματα. Tiger haul. Mini Tiger haul σήμερα. Γιατί πήρα κάποια πράγματα που είχαν όγκο. Και πρώτο πράγμα μου λέει ο ταμείας. Τζαντούλα θέλετε, σακουλίτσα? Λέω, okay. Ναι. Μου λέει, αυτήν έχουμε, μόνο 1 ευρώ. Αν μπορούσα, σε έκανα κι αλλιώς. Οπότε τη χρεώθηκα.
Δεν πάνε χαμένες αυτές οι τσαντούλες, αλλά το μειονέκτημα αυτής, της συγκεκριμένης, είναι ότι βγάζει το μαύρο, μουτζουρώνει το μαύρο. Αλλά, okay. Λοιπόν, θα δείξω πρώτα τα βιβλία, γιατί πήγα και στον Ιαννό, όπως είδατε. Πρώτη στάση έκανα στο Ενκαρπό, για να πάρω τα παστελάκια μου και το καστορέλαιο που μου είχε σπάσει το προηγούμενο. Παίρνω ή από φαρμακείο αν βρω, δεν έχουν όλα τα φαρμακεία. Συνήθως είναι σε γυάλινο μπουκαλάκι, έσπασε εκείνο. Πήρα τώρα αυτό σε πλαστικό, okay. Έχει όμως ημερομηνία λήξης. Το καστορέλαιο έχει αντιρρητική δράση. Μου είχε πει η φίλη η Αλέκα ότι πρέπει να βάλω μέσα και εθέριο έλαιο λιβάνι. Αυτό τώρα για να το βρω θα πρέπει να πάω κάπου στο κέντρο. Όταν πάω στο κέντρο θα ψάξω να βρω και εθέριο έλαιο λιβάνι. Αλλά και σκέτο, το καστορέλαιο κάνει εξαιρετική δουλειά στα σημεία τα ευαίσθητα. Εκτός το ότι βγάζεις φρύδια, είναι για αναδόμηση και για τριχοφυΐα, θαυματουργό, και για τριχωτό της κεφαλής όπου υπάρχει αραίωση, και στα φρύδια και στις βλεφαρίδες. Στο υπόλοιπο πρόσωπο, επειδή όντως προκαλεί τριχοφυΐα, καλύτερα τοπική χρήση στα ευαίσθητα σημεία, εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Ας πούμε, εγώ βάζω στο μέτωπο που κάνω ρητίδες έκφραση, στα μάτια, εδώ, σε αυτά τα σημεία, που δεν με πειράζει και να φουντώσει το φρύδι, να φουντώσει. Κυρίως στα ματάκια γύρω-γύρω, στα πολύ ευαίσθητα σημεία μου. Επικουρικά δηλαδή, αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά, αντικειμενικά. Και βιβλία τα οποία θα τα δείξω αναλυτικά στο Christy Rich, στο βιβλίο κάναλο. Εδώ τώρα έτσι για το κουσκούς που κάνω, πήρα δύο βιβλία, κοιτάω πάντα τι έχουν οι προσφορές, γιατί εντάξει, δηλαδή μου κοιτάμε και το οικονομικό, κοιτάω τα νύχια χάλια, κοιτάω τις προσφορές και βρήκα καλούς συγγραφείς στις προσφορές. Συνήθως βρίσκω, όχι, δηλαδή βρίσκω και βιβλία που δεν τα γνωρίζω, συγγραφείς και βιβλία που δεν τα γνωρίζω, οπότε συστήνομαι, αλλά αυτή τη φορά βρήκα εντόπιση συγγραφείς που τους ήξερα και λέω, μα τέλεια. Οπότε πήρα την απόγνωση του Βλαντιμίρ Ναμπόγκοφ. Ο Ναμπόγκοφ έχει γράψει τη Λολίτα, την περιβόητη, συγκλονιστικό βιβλίο. Δεν θα σας τα πω αναλυτικά, είπαμε στο βιβλίο κάναλο. Και βρήκα και αυτό εδώ, το οποίο είναι από το συγγραφέα Frank Herbert, που έχει γράψει τα Dune. Και ό,τι βιβλίο έχει γράψει αυτός είναι αυτού του μεγέθους. Και έχει σε κάθε βιβλίο έχει πολύ ψωμί. Θέλω να τον μελετήσω γιατί είναι master του είδους. Μπούκαρα στον Ιαννό, μπούκαρα. Έχω μια φίλη που δουλεύει στον Ιαννό του IKEA, η οποία όμως συνήθως είναι πρωινή και σχολάει κατά τις 4. Εγώ πέρασα απόγευμα, τώρα απόγευμα πέρασα από τον Ιαννό και λέω είναι, θα είναι, δεν θα είναι. Και την πέτυχα και λέω ήταν το τυχερό μας. Όποτε πηγαίνω στα κόσμους έτσι καθημερινή, πάντα κοιτάω αν είναι μέσα ρε παιδί μου, να κάνω και κατανάλωση και να δω αν είναι μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τζιλι μίτζιλι. Έχουν όγκο περισσότερο παρά έτσι αυτό. Λοιπόν, βρήκα και εκεί προσφορές. Πάντα έχουν εποχιακά είδη στα Tiger, ή μάλλον ανάλογα τη σεζόν, αν είναι Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, του Βαλεντίνου, έχουν θεματικά αντικείμενα. Και ό,τι μένει από προηγούμενη θεματολογία, το βάζω σε προσφορά και βρήκα αυτό εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Το βρήκα, παιδιά, 3 ευρώ. Το βρήκα 3 ευρώ, θα με ενοχλήσει το πλάνο. Το βρήκα 3 ευρώ, είναι τόσο cute, τόσο γλυκιά. Κανάτα θερμός. Είναι θερμός. Είναι θερμός, κανονικό.
να βάζω μέσα έτσι τσαγάκι, δροσερό νεράκι. Δεν έχει την άπειρη χωρητικότητα μέσα, παρακαλώ. Κούκου, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Παιδιά παίζει. Δεν έχει την άπειρη χωρητικότητα μέσα, αλλά έχει και την επιλογή, άμα δεν σου κάθεται καλά, να βγάλεις από μέσα το θερμό σου. Γιατί από εδώ ξεβιδώνει. Ξεβιδώνει. Και μπορείς να το βγάλεις από μέσα το θερμό σου και να κρατήσεις μόνο την πλαστική κανάλα, που δεν το συνιστώ. Τέλειο! Πόσο τέλειο! Μ' άρεσε που είναι και που είναι ροζ. Μ' άρεσε πολύ. Αυτό είναι ένα κασπό. Και αυτό το βρήκα προσφορά. Και το τσίμπησα. Τι όμορφο που είναι. Τι ωραία χρώματα που ταιριάζουν τα ροζ με τα μπλε. Το ροζ πάει πάρα πολύ με το μπλε. Πάρα πολύ. Και αυτό το ροζ. Το ροζ αυτό το συγκεκριμένο και κάποιες άλλες αποχρώσεις του ροζ πάνε με όλα τα χρώματα, πάει με όλα τα χρώματα. Είναι χρώμα μπαλαντέρ, ταιριάζει σχεδόν με όλα. Το αυτό το ροζάκι το αυτό, το παστέλ, ταιριάζει με όλες τις αποχρώσεις, με όλα τα χρώματα. Με κόκκινα, με κίτρινα, με μοβ, με μπλε, με πράσινα. Είναι απίστευτο χρώμα το ροζ, παρεξηγημένο, αλλά μοναδικό. Και αυτό εδώ είναι κασπό. Είναι κασπό. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Βάλω μέσα γλαστράκι. Μου είχαν εξαφανιστεί τα παλιά μου. Δεν θυμάμαι που τα έχω, που τα είχα. Πρέπει να αρχίσω να ξαναχρησιμοποιώ. Θέλω να καταργήσω τα τσάγια με φακελάκι. Δεν είναι υγιεινά. Εκτός το ότι δεν κρυστεί τσάι μπαίνει μέσα, okay, αλλά δεν είναι υγιεινά τα φακελάκια, γιατί πρόσφατα διάβασα ότι τα ψεκάζουν μικροπλαστικά και λέω όχι ευχαριστώ, έχουμε αρκετά μικροπλαστικά στη ζωή μας, δεν θέλουμε κι άλλα και λέω πρέπει να αρχίσω στις παραδοσιακές μεθόδους και να αρχίσω να παίρνω τέτοια. Και αυτό το έχει προσφορά, 1,5 ευρώ. Λοιπόν, τι κάνω εγώ με τα χαζουλίνια. Γενικά μαζεύω χαζουλίνια από τα Tiger, τα αποθηκεύω και τα μαζεύω για να έχω απόθυμα για δωράκια. Yes, για δωράκια. Λοιπόν, οπότε πήρα μια συλλογή από μολυβάκια έτσι όμορφα, με ωραία χρώματα, ωραία σχέδια. Πήρα ένα τευτέρι και αυτό για να το έχω στη συλλογή για να μαζεύω μικροδώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για να είναι έτσι πιο... Καταλάβατε. Πλακάκι, λατρεύω τα πλακάκια. Γενικά έχω μια λατρεία τα πλακάκια και μου αρέσουν και τα πλακάκια σουβέρ. Ο μαθαίος τα συγχαίνεται. Οπότε λέω, δεν πειράζει, θα τα παίρνω για τις φίλες μου. Να μάθεις εσύ. Μαγνητάκια. Λίγο, αν μπορέσω να τα ανοίξω χωρίς να τα κάνω ζημιά, γιατί και αυτά τα παίρνω σαν απόθεμα για δωράκι. Α, ανοίγει. Έτσι να τα δούμε. Αχ, είναι όμορφο. Ναι. Βέβαια, τώρα έχω και καινούρια. Είναι ωραία, είναι πλαστικά. Έχω τώρα καινούρια, βρήκα καινούρια αγάπη. Να συλλέγω και μαγνητάκια. Όχι μόνο για μένα, και για άλλους. Τι λέει εδώ, sorry, not sorry. Όπως είχα βρει και αυτά, αυτά είναι όλα λεμονάκια έτσι. Θα πρέπει να ήταν πιο παλιά, αλλά λέω γιατί να μην τα δείξω και αυτά. Δεν θυμάμαι αν τα έχω δείξει.
Αυτά τι είναι, πρέπει να είναι σβίστρες αυτά. Και τι κάνω, τις πήρα πάλι για να τις έχω, τις κάνω διαλογή για να βάλω σε πακέτα δώρονο. Να τα. Ωραία δεν είναι. Ωραία δεν είναι. Είναι τρία ίδια. Ξέρω τι θα τα κάνω. Και το κουτάκι που άνοιξα στον καφέ, το οποίο τι είναι. Λοιπόν, είναι από τη συλλογή της ανιψιάς μου, εντός εισαγωγικών, της κόρης της κολλητής μου, η οποία είναι μεγάλη συλλέκτρια. Της αρέσει να συλλέγει πράγματα. Της αρέσουν τα όμορφα αντικείμενα, της αρέσει να συλλέγει πράγματα. Αυτό θα το βγάλω. Και συλλέγει σελιδοδείκτες. Αυτό λέει είναι σελιδοδείκτης. Εγώ δεν ήξερα τι κάτι τέτοιο είναι σελιδοδείκτης. Εγώ νομίζω ότι ήταν γούρι και τέτοια. Αλλά είναι, το βάζεις στο βιβλίο έτσι. Έτσι. Το εδώ. Και κρέμεται αυτό εδώ. Είναι σελιδοδείκτης. Αυτός είναι ο Σάρι. Έτσι που λέτε παιδιά. Με το φως. Στα καινούργια είναι και αυτό. Στα πιο πρόσφατα. Τραπεζαρία θα φύγει. Τη βλέπετε? Δεν θα τη βλέπετε για πολύ καιρό ακόμα. Ναι, η τραπεζαρία θα φύγει. Εντός των εβδομάδων. Μέσα στο μήνα, μέχρι τον επόμενο μήνα. Θα τη δώσουμε στο φίλο μας το Βαγγέλη που έχει μεγαλύτερο σπίτι. Να την πάρει εκείνος. Και εμείς θα κάνουμε μία γωνίτσα. Θα κάνουμε μία πιο μίνι. Πιο μίνι χώρο και σαν καθιστικό και σαν τραπεζαρία, αλλά θα είναι minimal ρε παιδί μου, για να ανοίξει λίγο εδώ το η σαλοκουζινούλα, επειδή είναι μικρούλα, λίγο να κάνουμε διαφορετική διαρρύθμιση. Εν καιρό αυτά. Και δεν έχω δείξει ποτέ ένα επιπλάκι που έχω πίσω μου. Ένα επιπλάκι που έχω πίσω μου, μια βιτρινούλα, δεν την έχω δείξει. Δεν θα σας, να σας τη βάλω για το τέλος, να τη δείτε. Να σας τη βάλω να τη δείτε για το τέλος. Μια πολύ όμορφη βιτρινούλα που είχα πάρει από τα Γιούσκ. Ου, μες στο χειμώνα, μην φαντάζεστε. Αλλά δεν τέριαξε με κάποιο άλλο βίντεο. Θα σας τη βάλω τώρα στο τέλος. Why not. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, που έρχεστε καινούργιοι φίλοι. Ελπίζω να είναι φιλόξενη γονίτσα εδώ πέρα και να σας κρατάει καλή παρέα. Εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε κάπου δροσερά. Αν οτιδήποτε σας συμβαίνει να περάσει γρήγορα, κοιτάω πίσω και κάτι, συγγνώμη, διάσπασή μου, δεν αυτά, τα γατιά μου διαλύουν τα πράγματα. Ό,τι σας συμβαίνει να περάσει, να είναι περαστικό, να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Και αυτό, τις καλύτερες μου ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρεούλα. Να είστε καλά. Γεια! Τι κάνεις? Λουλουδάκι μου! Λουλουδάκι μου! Λοιπόν, εδώ είναι παρκαρισμένο αυτό που θα μπει στον τοίχο. Είναι μπουφεδάκι βιτρίνα από τα Yusk Display Cabinet OK, λέει 81 ύψος, 35 το βάθος και 71
το μήκος, ας πούμε, το πλάτος. Για να δούμε. Μοσχοβολάει. Να, αυτό είναι. Μοσχοβολάει. Το έδειξε. Μοσχοβολάει. Τέλος της βίδας. Ναι. Κάτσε, εδώ. Τώρα εγώ είχα ένα κατσαβίδα, δεν ξέρω που είναι. Όλα είναι στα εσωτερικά. Και αυτά. Και εδώ, και εδώ. Okay. Και εδώ, και εδώ. Μην κάνεις τη βίδα. Δεν παθαίνω. Ναι, η βίδα μην πάθει. Τι κοιτάς, πεινάς. Γαμώ το, δεν έχω κατσαβίδι τώρα. Στο τέτοιο μας είναι. Στα εργαλεία. Βέβαια, εκεί στα εργαλεία. Τέτος. Ζουζούνι. Τετάτα. Και ένα δεύτερο αργότερα. Θα βάλω τα τακάκια και τα γεμίσω. Μπες. Δεν θα μπει. Χωράει, ταιριάζει και το χρώμα. Πάρ' το, πιάστο, πιάστο. Βάλ' το μέσα. Τι είναι. Σε κλείσουμε. Θα σε κλείσουμε. Άτος. Άμα. Τι θα μπει ο άλλος. Τι θα μπει ο άλλος. Ο ράπτο ταιριάζει με το χρώμα μου. Γουσταρείς. Μην κάνει τυχόν και κάνεις τα νύχια σου εδώ. Τα νύχια. Θα ψεκάσω όλα με ξύδι. Κανόνισε. Ταραν. Λοιπόν, είμαι σούπερ περήφανη. Τι απομένει. Απομένουν κάποια πράγματα. Ουοπ. Απομένουν κάποια πραγματάκια. Απομένουν να δούμε αναλυτικά τα τεμάχια μέσα. Έτσι να σας τα δειγματίσω. Να σας τα δείξω. Είναι πάρα πολύ ωραία αντικείμενα, συλλεκτικά. Και έχω και άλλα πραγματάκια που αξίζει να σας δείξω. Έτσι τα... Η πρίκα, τα γυαλικά της γιαγιάς και της μαμάς. Λοιπόν, έβαλα λεντάκια στα κάτω ράφια προς στιγμήν και εδώ είναι σκοτεινά, θέλω και εδώ να το φωτίσω, οπότε τι θα κάνω. Θα κολλήσω λεντοτενία εδώ. Στις πόρτες. Γιατί είναι και ελεύθερες, δεν ακουμπάνε κάπου. Οπότε θα φωτίζει όλο προς τα μέσα. Λοιπόν, σε δεύτερο χρόνο θα τα δούμε και αναλυτικότερα. Εδώ βρήκα μια πύλινη γάστρα πάρα πολύ όμορφη. Δεν θα την χρησιμοποιώ για μαγειρική. Και ταιριάζει ωραία και την έβαλα εδώ για φρουτιέρα. Αυτό είναι που είναι πολύ ωραίο. Θα μου πεις, εδώ τι δουλειά έχει αυτό, γιατί πάντα από το στρες μου, βασικά όχι στρες, έτσι, χαζομάρα, περνάω πάντα και βάζω μια ερώτηση και ανοίγω τυχαία σελίδα, έτσι είναι σαν σκάλωμα ρε παιδί μου, σαν χόμπι, πώς να το πω. Λοιπόν, αυτά για την ώρα και θα τα δούμε και αναλυτικότερα.